Στους νέους σοβαρούς κινδύνους για τον ελληνικό λαό και όλους τους λαούς της περιοχής εξαιτίας της όξυνσης των αντιθέσεων ανταγωνισμών ανάμεσα στις αντιμαχόμενες συμπεριληστικές δυνάμεις και τις συμμαχίες τους, αναφέρθηκαν τα μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής Ειρήνης Ηλίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν εν ώψη και της επετείου της 17ης Νοεμβρίου. Στους νατοϊκούς σχεδιασμούς αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Γραμματείας Γιώργος Καραπάνος, τονίζοντας παράλληλα ότι τα μέλη της θα συμμετέχουν στις εργατικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Ελλάδα έχει γίνει μια απέραντη αμερικάνικη βάση. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι όλο και πιο βαθιά εμπλέκεται η χώρα μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να ανησυχούμε και να επαγρυπνούμε. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή Ειρήνης Νομού Ηλίας παίρνει πρωτοβουλίες και θα συμμετάσχουμε και στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν την περιοχή την επόμενες ημέρες, τις εργατικές κινητοποιήσεις. Το μέλος της Γραμματείας Νίκος Ζερυφόπουλος απέδωσε βαριές ευθύνες στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και όλα τα κόμματα φορείς που συντάσσονται στη γραμμή της Εθνικής Ενότητας Εθνικής Ομοψυχίας για την εμπλοκή της Ελλάδας στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Μια σειρά από γεγονότα και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης καθώς και του Υπουργού Εξωτερικών και Άμυνας. Των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας δείχνουν αυτή τη μεγάλη εμπλοκή. Είναι τα ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι κατά καιρούς δηλώσεις για ανάπτυξη των νατοϊκών βάσεων σε όλο το μήκος και πλάτος της Ελλάδας, καθώς και οι σφιχτοί αναγκαλισμοί της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας με τους ατλαντικούς συμμάχους. Στον αντίποδα τα φαινομενικά καυγαδάκια των δύο εταίρων αυτής της συγκυβέρνησης, το μόνο που εξυπηρετούν είναι να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να προσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Εμείς βλέπουμε καθημερινά τις εντάσεις που εξεσπούν στα Βαλκάνια, με επίκεντρο βέβαια την χώρα των Σκοπίων και την πρόσφατη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό ακριβώς το ζήτημα δημιουργεί την μεγάλη ένταση στην περιοχή αυτή την εποχή. Πρόκειται για την ξεκάθαρη και χωρίς ενδιασμούς επέμβαση της, των Ηνωμένων Πολιτειών στα Βαλκάνια, δυστυχώς με εργαλείο την ελληνική κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό το τον ευρωατλαντικό σχεδιασμό, η Ελλάδα αναβαθμίζει την στρατιωτική της παρουσία στο ΝΑΤΟ με την ανάπτυξη νέων βάσεων και τον εξυγχρονισμό και επιπλέον μεγέθυνση των ήδη υπαρχουσών βάσεων, κυρίως του Αράξου, όπου φημολογείται χωρίς να έχει διαψευστεί ότι θα διακινηθούν πυρηνικά όπλα, την βάση της Ανδραβίδας, της 117 πτέρυγας μάχης, με την συμμετοχή των Αμερικανών στις μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Ειρήνης της Ελλάδας και κατ' επέκταση και του Νομού Ηλίας αποφάσισε να υψώσει τη φωνή της μπροστά σε αυτή την λέλαπα που περιμένει τη χώρα. Το μέλος της Γραμματείας Αθανασία Ξενοστάθη απευθύνε κάλεσμα στους φορείς και τους πολίτες να καταδικάσουν τις πολιτικές που εμπλέκουν την Ελλάδα σε υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τονίζοντας ότι μόνο κινδύνους εγκυμονούν για τον ελληνικό λαό και για το λαό της Ηλίας. Η περιοχή μας άλλωστε κατέχει σημαντικό μερίδιο στην υλοποίηση αυτών των σχεδιασμών και των κινδύνων που συνεπάγονται με την εντατική χρησιμοποίηση της βάσης στην Ανδραβίδα για επιθετικές ασκήσεις πρόβες πολέμου των εταίρων του ΝΑΤΟ με τους σχεδιασμούς μεταφοράς πυρηνικών όπλων στη βάση του Αράξου. Με αυτό το πνεύμα τιμής στη σύγχρονη αγωνιστική κληρονομιά του λαού μας και συσπήρωσής του στους αγώνες του σήμερα και του αύριο, απευθυνόμαστε και σε εσάς ζητώντας την προσυπογραφή του σχετικού κειμένου
που θα επισυνάψουμε. Είναι ένα κείμενο το οποίο απευθύνεται στους φορείς της πόλης να καταδικάσουν αυτή την πολιτική και σας καλούμε στη σύσκεψη των φορέων με αυτή τη θεματολογία που είπαμε, που διοργανώνουμε στον πύργο το απόγευμα της Δευτέρας, στις 12 Νοεμβρίου. Τα μέλη της Επιτροπής κάλεσαν το λαό και τους φορείς να σηκώσουν το άναστημά τους, να καταδικάσουν μαζικά την πολιτική που έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε σημεοφόρο των υπερελιστικών συμφερόντων. Υπάλληλοι για το μεροκάματο, για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλιση, υγεία, παιδεία, για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων της λαϊκής οικογένειας, είναι άρρηκτα συνδεμένα με την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, για να κλείσουν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και στρατηγία, για αποδέσμευση από την λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα δεινά που επιφέρει στους λαούς η ύπαρξη και η δράση τους.